Παρασκευή είχα τη χαρά να πάω αυθημερών στη Μυτιλίνη. Εγώ έχω ένα τάμα και θέλω να πηγαίνω στον ταξιάρχη. Εκεί βάφτισα και το γιο μου πριν από 3 χρόνια περίπου, πώς πέρασε ο καιρός. Και ήταν πολύ έτσι μεγάλη ευλογία να επιστρέψω έστω και για λίγες ώρες. Στον ταξιάρχη τα τελευταία χρόνια ακούραστος εκεί υπηρέτης του Αγίου είναι ο Παπαχρήστος, ο πατέρας Χρήστος που χαίρει της εκτίμησης όλου του νησιού. Και επειδή μας βλέπει και μας αγαπάει, θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, επειδή ανέβασα μία φωτογραφία στο Instagram, πόσα μηνύματα και σχόλια είχα και από νέα παιδιά που πιστεύουν στο Θεό, βρίσκουν στην πίστη έτσι ένα πάνεμο λιμάνι, βλέπουν το φως σε ένα σκοτεινό δρόμο. Αυτή είναι η θαυματουργή εικόνα. Δήμο, καλημέρα. Θέλω και εσένα να σε καλημερίσω, γιατί σε αγαπούν πολύ στη Μυτιλίνη και γιατί έχεις κάνει τη θητεία σου εκεί, αλλά και γιατί είσαι και εσύ επισκέπτης του ταξιάκι. Ναι, και τους πατέρες τους γνωρίζω και έχουν πάρει και τη μενταλιτέ της Λέσβου. Και είναι διαφορετικοί οι ιερείς. Είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι της αφιερωμένοι μεν στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι απόκοσμοι. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει γύρω τους και έχουν και άποψη. Και έχουν και άποψη και για τα κοινωνικά, παύλα, πολιτικά δρόμενα. Είναι διαφορετικοί. Πάμε να δούμε το μήνυμα του πατέρα Χρήστου από τον ταξιάρχη. Και αμέσως μετά να κάνουμε την κουβέντα μας για τα θέματα επικαιρότητας. Πατέρα Χρήστο, θέλουμε την ευλογία σας, την αγάπη σας, την ευλογία του ταξιάρχη μας και μία ευχή για τους τηλεθεατές του Happy Day και του Alpha. Καταρχήν, με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ με την παρουσία σου εδώ στον Αγάνιο. Αλλά κοντά σε σένα, τον γνώρισαν και άλλοι με τον δικό σου τρόπο στην Αθήνα, τον αγάπησαν πάρα πολύ και έρθει κόσμος εκατοντάδες ανθρώπων να ευχαριστήσουν από τα πολλά θαύματα που επιτελεί καθημερινώς η εικόνα αυτή. Βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στην θαυματουργική ανάγκη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία είναι ζυμωμένη με το αίμα των σφαγιωστών των μοναχών και με κοσκινισμένο χώμα την εποχή εκείνη πριν 1000 χρόνια. Και είναι ο Αρχάγγελος της προστασίας και της, που στηρίζει κάθε θλιμμένο και κάθε πονεμένο άνθρωπο, όποιος επικαλείται τη χάρη. Εύχομαι ο ταξιάρχης να φτάνει σε αυτή την πόλη των Αθηνών που τόσα αντιμετώπιζε με την πανδημία σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, την ευλογία, να στηρίξει όλο τον κόσμο, γιατί το πιο πλουτιμότερο αγαθό που μας έδωσε είναι η ζωή. Και τη ζωή τη δίνει ο Θεός και την παίρνει ο Θεός και πρέπει τις ζωές μας να τις προστατεύουμε. Έχουμε την αγάπη και την ευλογία του Αγίου, του ταξιάρχη και είναι ένας... Μεγάλη χάρη του. Παιδιά, μεγάλη χάρη του, μεγάλη ευλογία του, πολλά τα θαύματά του και τον συζητάνε όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Ο ταξιάρχης να βάλει το χέρι του, γιατί οι απέναντι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αποτρελαθεί.